Η Φίνος Φιλμ παρουσιάζει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Και η Αλίκη τραγουδούσε το έξοχο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Έχω ένα μυστικό». Λοιπόν, αυτό το μυστικό ούτε στην καινούρια δεκαετία θα σας το πω. Μόνο θέλω να ξέρετε ότι σας ευχαριστώ που ακόμα μ' αγαπάτε. Η Αλίκη του 60, η Αλίκη του 90. Τι βγαίνει αν κάθεσαι στη μοναξιά, έλα στη μουσική, έλα στο καμπαρέ κι εσύ, αυτή είναι η ζωή. 1990, και εγώ γύρισα πίσω λίγο στη δεκαετία του 70, τότε που τραγουδούσα στο καμπαρέ. Ναι, στο musical καμπαρέ. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου. Και ας δούμε πώς το τραγουδούσα τότε. Γι' αυτό έλα μαζί μου στο καμπαρέ κι εσύ, έλα. Ευτυχισμένο το 1990. Αλλά θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στη δεκαετία του 80, να θυμηθούμε τη ροκ όπερα του Άντριου Λόιντ Βέμπερ που ανέβασα στο θέατρο Αλίκη, την Εβίτα. Είναι πρώτη φορά που θα τραγουδήσω ένα κομμάτι από την όπερα αυτή, τη ροκ όπερα, γιατί τότε δεν είχε γυριστεί ούτε σε ταινία, ούτε σε βίντεο, και για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, με όλη μου την αγάπη, θα πω μην κλαις για μένα, Αργεντίνα, δικιά σου για πάντα θα είμαι, Αθήνα, Ελλάδα. 1990. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Ήθελα να αρχίσω την καινούργια δεκαετία με μια αυτοδυναμία. Δεν ξέρω αν είναι της μόδας. Στο θέατρο όμως φαίνεται πως σε καλό μου βγήκε. Σίλε Βαλεντάιν, μια Αγγλίδα που ήρθε στην Ελλάδα και μου έκλεψε την καρδιά. Η Σίλε. Σε έναν δρόμο πάει ο παλιός ο χρόνος, ήρθε ο καινούριος, 1990. Μεγαλώσαμε ένα χρόνο, αλλά να είμαστε καλά. Και αυτό θα περάσει, θα είναι όλα πιο όμορφα, πιστεύω, και αυτή τη χρονιά και αυτή τη δεκαετία. Όλοι θα είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι. Ειρήνη θα βασιλέψει σε όλο τον κόσμο. Χαρά. Τι άλλο να πω? Μια λέξη θα πω. Το είπα και πριν. Σας αγαπώ. Αγαπά όλο τον κόσμο και σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου έχετε δείξει τόσες δεκαετίες. Και αν είμαστε καλά, που θα είμαστε και γιατί να μην είμαστε δηλαδή, το 2000 ελπίζω να σας ξαναπώ τα κάλαντα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 1990. Γεια. Και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας, 89+1, πάντα μαζί σας γιορτινή, και διαλέξτε τετράγωνο. Μπορώ να διαλέξω εγώ παρακαλώ? Και δεν διαλέγετε. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το Ρίγα Καρδούλα. Το Ρίγα Καρδούλα, πολύ ωραία. Τώρα οι τηλεθέατες θα βλέπουν, εσείς δεν θα βλέπετε, γυρίστε λίγο. Πάλι θα γυρίσετε. Ναι, δεν θέλετε να γυρίσετε, τι θέλετε να κάνετε? Θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Είμαι εδώ από τις 11 παρατέταρτο, γυρίζω σαν το κοκορέτσι και δεν έχω κερδίσει. Ναι, γυρίστε σας. Εγώ παρακαλώ, γύρισα. Πολύ, σας γυρίστε σας παρακαλώ να τελειώνουμε να πάμε και εμείς σπίτια μας. Μην νομίζετε ότι εμείς δεν κουραστήκαμε. Λοιπόν, και να γυρίσει το τετράγωνο γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο επόμενος τραγουδιστής στο τετράγωνο μας είναι... Όχι, δεν θα σας πω εγώ ποιος είναι, θα σας βοηθήσω. Μία λέξη μόνο θα σας πω. Ξένος. Κύριε Κώστα, όταν λέτε ξένος εννοείται Άγγελος? Όχι, Έλληνας. Μα τότε δεν είναι ξένος? Ωραία, ωραία, εντάξει, μισό λεπτό, θα σας πω κάτι άλλο πάρα πολύ χαρακτηριστικό, σχεδόν είναι λέξη κλειδί. Σαλονικιός. Συγγνώμη, αλλά τώρα είναι που μπερδεύτηκα τελείως. Προηγουμένως μου είπε ότι είναι ξένος. Τώρα μου λέτε ότι είναι Σαλονικιός. Ούτε και εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, θα σας βοηθήσω εγώ, κύριε. Ακούστε, μία λέξη ακόμα.
Ταξιτζής. Μα συγγνώμη κύριε Κώστα, όταν μιλάμε τώρα για τραγουδιστή, για ταξιτζή μιλάμε. Αν μιλάμε για ταξιτζή, πάμε αλλού τώρα κύριε Κώστα. Αν δεν ξέρετε από πού είναι, τώρα δεν ξέρετε και τι δουλειά κάνει. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Κώστα, θα σας βοηθήσουμε. Ηρεμήστε, ησυχάστε, μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Λοιπόν, έχει ένα γιο που τραγουδάει επίσης. Βρε, εδώ δεν ξέρουμε τον πατέρα, θα ξέρουμε το γιο. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ. Χάσατε. Είναι ο Στράτος Διονυσίου. Το δώρο το κερδίζουν οι τηλεθεατές. Και συνεχίζουμε πάντα μαζί σας γιορτινή με το 89-1 και διαλέξτε τετράγωνο. Λοιπόν, εγώ διαλέγω το Ρίγα Καρό. Το Ρίγα Καρό, πάρα πολύ ωραία. Τώρα δεν χρειάζεται εσείς να γυρίσετε. Κα, όχι, δεν χρειάζεται, μην ανησυχείτε. Μόνο θα ήθελα να γυρίσω το τετράγωνο να το δουν οι τηλεθεατές. Τη Δήμητρα, ναι. Πολύ. Είμαι που σας πήρα από την Ορεστιάδα, είμαι με θυμάστε. Άπα, βεβαίως, πώς. Ναι. Μας βάλετε τους χεύ μεταλλάδες. Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Παρακαλώ, τώρα έχουμε ζεσταθεί και χορεύουμε εδώ πάρα πολύ όλοι μαζί, είμαστε μαζεμένοι. Ναι. Αν θέλετε, μας ξαναβάλετε του Σκορπιόνηση. Ποιο είδε? Του Σκορπιόνηση. Σκορπιόνηση. Νησί είναι αυτό. Ποιο νησί? Το νησί. Α, του Σκόρπιον. Σε καλό σας. Χορέψατε, σας βγήκε. Ωραία, εντάξει. Κλείστο. Λοιπόν, και μετά από πολύ μπορείτε να γυρίσετε την καρέκλα σας και να διαλέξετε ένα τετράγωνο. Λοιπόν, διαλέγω εγώ τώρα το 7 σπαθί. Ωραία, 7 σπαθί. Συγγνώμη, γυρίστε γρήγορα. Γυρίστε γρήγορα. Άιντε, μπράβο να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν. Και να γυρίσει το 7 σπαθί. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Δεσποινή Σέλντα, είστε έτοιμοι? Είναι γυναίκα τραγουδίστρια. Συγγνώμη, γιατί να απαντήσω εγώ? Και ποιος να απαντήσει? Να απαντήσει ο κύριος Γιάννης. Γιατί? Εσένα ρώτησε, δεν ρώτησε εμένα. Ναι, κοιτάξτε, ηρεμία, όλα θα τακτοποιηθούν. Α, παράτα μας και εσύ, ρε, γιατί ρώτησες να κάνεις? Διαμαρτύρομαι, εμένα ρώτησε πρώτη. Καλά, είναι όλοι εδώ μέσα. Σας λοιπόν. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας βοηθήσω. Ναι. Είναι γυναίκα τραγουδίστρια και ένα πολύ γνωστό τραγούδι με το οποίο σχεδόν ξεκίνησε είναι η Μαρία με τα κίτρινα. Τι χρώμα είπατε? Κίτρινα. Συγγνώμη, δεν με βοηθάει το χρώμα. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας πω άλλο χρώμα, διότι η Μαρία του τραγουδιού φορούσε κίτρινα. Δεν μπορεί η Δεσποινής Δήμητρα να φορούσε συνέχεια κίτρινα ή η Δεσποινής Μαρία. Θα είχε φορέσει και κανένα κόκκινο, για όνομα του Θεού. Μην με μπερδεύετε, σας παρακαλώ. Εσύ ηρέμησε. Έτσι. Ναι, συνέχισε εσύ. Λοιπόν, θα σας βοηθήσω εγώ. Μάλιστα. Υπάρχει άλλο ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει. Είναι Τα Γαλάζια Σου Γράμματα. Για μισό λεπτό. Ναι. Η τραγουδίστρια δηλαδή φορούσε κίτρινα. Ναι. Και τα γράμματα γαλάζια. Μάλιστα. Δεν μου είπατε. Ο ταχυδρόμος που πήγαινε τα γράμματα, τι χρώμα είχε? Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους ερώτηση είναι αυτή. Όχι, γιατί εδώ είναι όλοι χρωματισμένοι. Επίσης η τραγουδίστρια δεν μου είπε τι χρώμα είχε η τραγουδίστρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Ναι, ακούστε, θα σας το πω εγώ. Το μικρό της όνομα είναι Δήμητρα. Δήμητρα. Ναι, Δήμητρα. Δήμητρα, μισό λεπτό να σκεφτώ. Ναι, Δήμητρα. Γρήγορα όμως, γιατί ναι. Περνάει ο χρόνος. Δήμητρα είναι. Περνάει ο χρόνος. Δήμητρα πρέπει να είναι. Ναι. Δήμητρα. Ναι. Γαλάνη. Ένσταση. Η Δήμητρα Γαλάνη. Ένσταση. Δήμητρα, με ακούτε κύριε Κώστα? Συνέβη. Έχω να καταγγείλω στην εκπομπή σας και στον ελληνικό λαό γενικότερα ότι ο συνάδελφος κύριος Γιάννης έκαμε υποκλοπές με καθρέφτη. Υποκλοπές. Είναι άσχηρη απάντηση, διότι ως μαγειριά του καθρέφτου, αν υποθέσουμε ότι σας παρακαλώ. Φτάνει, ότι είναι εδώ το είδωλο και είναι εδώ ο καθρέφτης, δημιουργείται ένας αντικατοπτρισμός. Αυτό καταλάβαμε, εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ρίχτε τη γαλάνη γρήγορα, γιατί τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Ναι. Τι. Α, και συνεχίζουμε το 89-1, τη γιορτινή μας εκπομπή με τη Δήμητρα και τον Κώστα. Με τον Κώστα και τη Δήμητρα. Χρόνια πολλά, Δήμητρα. Χρόνια πολλά, Κώστα. Συγγνώμη, παιδιά, να σας διακόψω λιγάκι. Ναι. Ναι, είναι εύκολο αν θέλετε, επειδή δεν κερδίζουμε που δεν κερδίζουμε. Πείτε λίγο τα ονόματά μας, έτσι να γίνουμε κι εμείς πιο γνωστοί λιγάκι, αν θέλετε. Όχι, όχι, δεν θέλουμε και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Όχι. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη Μάλιστα. ερώτηση. Είναι μια οπτική ερώτηση. Ναι. Και θα είναι ο Άσος. Ο Άσος σπαθί. Ο Άσος σπαθί. Να γυρίσει ο Άσος, εσείς δεν γυρνάτε. Μάλιστα. Από ιστορία πώς πάμε? Από ιστορία πάρα πολύ καλά. Λίγο χειρότερα από γεωγραφία. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιο γνωστό άγαλμα. Ποιο είναι? Σας παρακαλώ κύριε Κώστα, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο, να μου δείξετε λίγο και το κεφάλι σας παρακαλώ, γιατί εγώ αν δεν δω τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν μπορώ να το εντοπίσω το άτομο. Κεφάλι, ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Ναι, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν ούτε χέρια. Λυπάμαι, αλλά σε αυτή την κατάσταση το βρήκε ο αρχαιολόγος. Ναι. Δεν έκανε καλή δουλειά ο αρχαιολόγος κύριε Κώστα, δηλαδή σκάβεις που σκάβεις, βγάλει το Χριστιανέ μου ολόκληρο να δούμε και μην τα καταλάβουμε. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, δεν υπάρχει λόγος να συγκινηθείτε. Θα σας πω κάτι πολύ βοηθητικό. Αυτό το άγαλμα έχει σχέση με ένα νησί. Νησί? Ναι. Μύκονος. Όχι. Σαντορίνη. Όχι. Βέρεια. Η Βέρεια δεν είναι νησί. Η Αίγινα. Όχι. Τι όχι, δεν είναι νησί η Αίγινα. Νησί είναι. Εδώ τα κέρδισε. Όχι. Όχι, Άδη Μούτσουνη. Που με έχει βάλει εδώ πέρα και λέω τα νησιά είναι ένα. Μου φορέσετε και αυτά τα φυσιακλίκια και μου λέτε ότι έχασα. Ακούστε. Ξεχάστε το νησί. Αυτό είναι άγαλμα. Ποιο άγαλμα. Ποιο άγαλμα. Ποιο άγαλμα είναι. Ποιο άγαλμα αυτό είναι. Που βλέπετε. Αυτό τώρα πρέπει να είναι μάλλον το άγαλμα του Τρούμαν. Σιγά μην είναι του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, είναι ένα άγαλμα που αρχίζει από νίκη. Αχ, το βλέπω. Η νίκη. Ναι. Νίκη Βόλου. Όχι. Όχι. Νίκη Λάουντα. Όχι. Όχι, λυπάμαι, έχασα. Χάσατε λοιπόν, αλλά οι τηλεθεατές μας θα κερδίσουνε. Τι θα κερδίσουνε?
Τι θα κερδίσει. Τι. Ποιο είναι παράτακα. Α, ναι, είναι Βιτάλη Νομικός. Βιτάλη Νομικός. Δώρο. Για σας. Εγώ μιλάω. Εσύ γεια σας, μαζί σας πάλι γιορτινή. Συνεχίζουμε αυτό το υπέροχο παιχνίδι και θα πάμε σε μια ερώτηση γνώσεων. Για τους παίκτες μας είναι αυτή η ερώτηση. Εσείς μην έχετε κανένα πρόβλημα. Και θα συνεχίσουμε για να βρείτε τους συντελεστές αυτής της εκπομπής. Αυτούς τους αφανείς ήρωες που δουλέψανε για αυτή την υπέροχη εκπομπή. Να γυρίσει το τετράγωνο. Πολύ καλά. Μάλιστα. Εσείς δεν πρέπει να γυρίσετε. Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να βρείτε λοιπόν ποιος είναι αυτός. Έχει κάνει τη μουσική της εκπομπής μας και ναι, πρέπει να βρείτε ποιος είναι. Ναι. Επειδή βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, μα δεν ξέρετε σε τι δρόμο βρίσκομαι. Όχι, το φαντάζομαι. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε λιγάκι. Ναι, το επίθετό του αρχίζει από μπου. Μπουγάτσα. Κοντά είστε. Κοντά στην μπουγάτσα, τη ρόπιτα. Όχι, όχι, όχι. Δεσμή Δημήτρη, το βρήκα, κέρδισα. Ναι. Είναι το προφιτερόλ. Μα σας είπα, δεν είναι φαγόσιμο, σας είπε. Λυπάμαι. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, για να σας βοηθήσω, είναι συνθέτης. Καλά. Άμα είναι συνθέτης, ξεχάστε το. Άρα χάσατε. Γιατί υπήρχε περίπτωση να κερδίσουμε. Τι πειράζει, χρόνια πολλά, ευτυχισμένος καινούριος χρόνος. Λυπάμαι, χάσατε, ήταν ο Τάκης Μπουγάς, αλλά εσείς κερδίζετε την Κωνσταντίνα, μην πτωείστε. Ναι, και περνάμε τώρα στο σκηνογράφο της εκπομπής μας να γυρίσει το τετράγωνο. Να γυρίσει, γύρισε. Πολύ λοιπόν, ωραία. Δεν υπάρχει το πρόσωπο, είναι ένα ερωτηματικό και πρέπει να βρείτε εσείς το όνομα του σκηνογράφου. Πείτε μας το όνομα. Δεν μου λέτε να πω ποιο όνομα θέλω. Όχι, να πείτε το συγκεκριμένο όνομα. Ναι, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Α, είναι δύσκολο. Ναι, ακούστε, θα σας βοηθήσουμε. Θα σας πούμε ότι το επίθετό του τελειώνει σε Άκης. Κύριε Κώστα, σας παρακαλώ, μια βοήθεια ακόμα. Ναι, είναι. Το όνομά του έχει σχέση με ψάρι. Ψάρι. Κάτι σε ψαρικό. Ναι, Ξηφίας. Όχι, σε Άκης είπαμε. Σας παρακαλώ, Μπαρμπουνάκης. Όχι Μπαρμπουνάκη. Όχι Μπαρμπουνάκη. Λιθρινάκη. Όχι. Ούτε Λιθρινάκη. Να σα ρωτήσω κάτι με ενδιαφέρει, είμαι σε καλό δρόμο. Είστε σε καλό. Καλούτσικο, δηλαδή όχι ο καλύτερο. Μήπως είναι Τσιπουράκη. Ναι, ακούστε, θα σα πω κάτι. Είναι ένα τόσο μικρό, μικρό ψαράκι. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, το βρήκα. Η Αθερίνα. Όχι η Μαρίδα. Όχι, μάλιστα. Είναι ο Μαριδάκη. Τα σκηνικά έχει κάνει ο Μαριδάκη και εσεί τώρα θα δείτε τον Κλωναρίδη. Δείτε τον. Έτσι τσίτσα, έτσι τσίτσα. Και συνεχίζουμε τώρα με τον σκηνοθέτη. Πρέπει να βρουν οι παίχτες μας ποιος είναι ο σκηνοθέτης αυτής της εκπομπής. Ο τηλεσκηνοθέτης όμως, να γυρίσει το τετράγωνο του τηλεσκηνοθέτη. Γύρισε, τον είδατε. Μπορείτε να μας πείτε όνομα. Αχ, είναι πάρα πολύ χαριτωμένος, Δεψινές Δήμητρα. Ναι. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο. Ναι, είναι σκηνοθέτης. Τι άλλο να σας πω. Είναι σκηνοθέτης. Ναι. Είναι γνωστός σκηνοθέτης. Πολύ γνωστός. Πάρα πολύ γνωστός. Μήπως είναι ο Φελίνη. Όχι, όχι, ούτε ο Φελίνη ούτε ο Παζολίνη είναι Έλληνας. Κοιτάξτε, θα σας βοηθήσω εγώ. Ναι. Το ξέρουμε από την τηλεόραση. Τηλεόραση. Ποιον ξέρετε από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Ποιον ξέρετε πολύ από την τηλεόραση. Το Λάμπη Τσιριγωτάκη. Όχι, όχι. Ένα άλλο πρόσωπο που ξέρετε πολύ από την τηλεόραση. Την Ευρυδίκη Καραμανή. Όπα, όχι, λυπάμαι πάρα πολύ. Χάσατε. Είναι ο Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος και να δούμε τώρα τι έχει ετοιμάσει το βίντεο. Και περνάμε τώρα στον επόμενο συντελεστή αυτής της εκπομπής. Είναι ο σκηνοθέτης. Όχι ο τηλεσκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, να ανοίξει το τετράγωνο. Και άνοιξε, πολύ, πολύ ωραία. Αχου, είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η φυσιογνωμία. Ναι. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο. Ναι, θα σας βοηθήσω. Λοιπόν, ναι, το επίθετό του αρχίζει από βου. Βου. Νομίζω το βρήκα. Ναι. Βουσκόντι. Όχι, όχι, όχι. 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 Μα τι λέτε, Βουσκόντι. Είπαμε είναι Έλληνας και αρχίζει από βου. Από βου και ναι, είναι Έλληνας. Ναι, μάλιστα. Γιατί βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι, το πιστεύω αυτό. Σίγουρα το από βου. Βου. Δεν είναι από βε. Γιατί άμα είναι από βε, πάμε Βελιγράδι. Λοιπόν, όχι, όχι. Βου. Βου. Βουτσάς. Όχι, όχι, όχι. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Είναι κρίμα. Είναι ο Τάκης Βουγιουκλάκης. Οφείλετε να το ξέρετε, διότι τόση ώρα μας σκηνοθετεί. Είναι ντροπή. Συνεχίζουμε 89-1, πάντα γιορτινή, δηλαδή 90 το λέω 89-1, πάρα πολύ χαρούμενη και θα ήθελα να κάνω μια επανάληψη για αυτά που είδαμε, ίσως δεν έχουμε εμπεδώσει και πρέπει να εμπεδώσουμε. Θα ανακεφαλαιώσω τι έχουμε δει μέχρι τώρα, θέλω μια προσοχή. Λοιπόν, έχουμε δει Άννα Βύση, πάρα πολύ καλή, καταπληκτικό. Έχουμε δει Δήμητρα Γαλάνη, το προσέξαμε όλοι, Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε δει Πολίνα, Πολίνα έχουμε δει, έχουμε δει, έχουμε δει Πίτσα Παπαδοπούλου. Πολύ καλή. Έχουμε δει Σκόρπιον και εδώ φοβάμαι ότι δεν εμπεδώσαμε. Ο Νικολόπουλο! Χάσατε! Λυπάμαι πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βρίσκεστε σε πολύ κακό δρόμο. Δρόμο. Και λένε οι σωστές λέξεις, τα σωστά ονόματα ήταν Λουκιανός Κυλαϊδόνης και και Χρήστος Νικολόπουλος. Από μας, γεια σας, καλή χρονιά, να είστε πάρα πολύ καλά, εγώ σας φιλώ. Καλή χρονιά.